Ακριβώς, και θα ήθελα στο λίγο χρόνο που ακριβώς έχετε και μου έχετε αποδώσει για να κάνω αυτή τη συνέλευση. Αρχικά ήθελα να τονίσω και στους συνάδελφους που με ακούνε ότι τα στοιχεία τα οποία σήμερα έχω δημοσιεύσει είναι, προσέξτε, δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για πλήρη εγκυρότητα των στοιχείων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Παρεπιπτόντως να σας πω κάτι, ότι όλο αυτό το διάστημα περίπου των 40 ημερών είμαι σε τηλεδιασκέψεις και με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, με τους ηθήνοντες υπουργούς, ως επίσης και με επίκαιρα πρόσωπα, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας των Παραγωγικών Τάξεων, αλλά προπάτω με τους υπουργούς. Και το ευχάριστο είναι ότι απόψε επίσης 6:30 έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Παπαθανάση. Έτσι, είναι δηλαδή οι άμεσοι αρμόδιοι του κλάδου, οι οποίοι έχουν από το Πανσεκτέ και όλα τα προβλήματα. Θα σας ρωτήσω τι θα διεκδικήσετε σε αυτές τις συναντήσεις, αφού πρώτα αναφέρω εντάχει τα στοιχεία πλέον στην ανακοίνωσή σας. Χάσατε σαν κλάδος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δάνεια που δόθηκαν σε εσάς, στον κλάδο, είναι το 0,5% από όσα δόθηκαν συνολικά. Ακριβώς. Η εστίαση βάσει στοιχείων είναι ο πλέον πληττόμενος κλάδος, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση κύκλου εργασιών και πολλά πολλά ακόμα. Και το χειρότερο απ' όλα, υπολογίζεται ότι όταν ανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές, 100.000 εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους λόγω της κατάστασης των επιχειρήσεων αυτών. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, κύριε Τσαπατσάρη. Ακριβώς. Και όπως προεπανέλαβα, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε, δεν είναι δικά μας στοιχεία. Είναι της ελληνικής υπηρεσίας. Τι θα διεκδικήσετε, κύριε Τσαπατσάρη, τι θα διεκδικήσετε από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε καθημερινά? Ναι, αυτό που θέλω να τονίσω, αν με επιτρέψετε μόνο ένα λεπτό. Παρακαλώ. Είναι φυσικό, το έχω ξανατονίσει, ότι ο κλάδος της ΙΕΦΗ έχει κάποιες ιδιομορφίες στη λειτουργία του. Κάποιες ιδιαιτερότητες, αν θέλω να το πω σωστά. Δηλαδή, εμείς από τις 24 ώρες, οι 17-18 είναι ανοιχτή επιχείρηση. Είναι φυσικό λοιπόν να είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας στους εργαζόμενους. Απασχολούμε περίπου 432.000 εργαζόμενους. Και δεν βάζουμε, προσέξτε, δεν βάζουμε τους εποχιακούς. Είναι μόνο αυτοί οι οποίοι είναι, αν βάλετε τους εποχιακούς, πάμε στις 680.000. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε προηγουμένως εσείς είναι δεδομένο, ότι από τους 432.000 το 75% σχεδόν είναι σε αναστολή. Δηλαδή είναι περίπου άνω των 200.000 σε αναστολή σύμβασης ναι. εργασίας. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, όπως προείπατε, οι 100.000 δεν νομίζω να έχουμε τη δυναμική πλέον έτσι να τους απασχολήσουμε. Καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί μόνο από τον κλάδο της εστίασης 100.000 άνεργοι. Δηλαδή θα πάμε σε φαινόμενα τραγικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να τονίσω απόψε και στον όσοι βασικά ηθήνοντα υπουργό είναι ο κ. Παπαθανάσης. Λοιπόν, αυτό το οποίο τονίζομαι και αυτό έχει σημασία είναι αυτό το οποίο θα αναφέρω τώρα. Δηλαδή, τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 20 δεν είναι ευθύνη δική μας. Έτσι το τονίζω, δεν είναι ευθύνη δική μας. Αν υπολογίσουμε Μάρτιο του 20 με Μάρτιο του 21, συγγνώμη να το πω απλά, είναι να τραβάς πλέον τα μαλλιά σου. Κυριολεκτικά έχουμε διαλυθεί. 8 μήνες κλειστοί. Ναι. 8 μήνες κλειστοί. Και το τρομερό είναι η συσσόρευση των χρονεών. Αυτή είναι η απρότη απέτηση. Και μάλιστα αυτό που απαιτούν το Πανσεκτέ, το απαιτούν και τα επιμελητήρια της χώρας. Λοιπόν, επειδή οι κύριοι, έτσι έλεος, 8 μήνες κλειστοί, τα χρέη που έχουν συσσωρεύσει δεν είναι δικά μας. Υποχρεωτικά μας τα συσσωρεύσατε. Άρα, σοβαρότατο κούρεμα και το υπόλοιπο να πάει σε 120 δόσεις. Mm-hmm. Το μέγα θέμα, ακούγεται πολύ καλά, όπως θα το ξέρετε κι εσείς, ότι μέσα Απριλίου ή πριν το τέλος Απριλίου θα ανοίξει μόνο εξωτερικός χώρος. Εδώ, έτσι, τι να πρωτοσχολιάσω. Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εξωτερικό χώρο, τι θα απογίνουνε? Και προσέξτε, από τον εξωτερικό χώρο που θα ανοίξουμε, έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις το 100%. Ναι. Θα χρησιμοποιήσει ένα μέρος, ίσως το 40, ίσως το 50, ίσως το 60. Πάλι ημίμετρο, αλλά θα μου πείτε, είναι θέμα, το πολυτιμότερο εγώ θέλω, έτσι, η υγεία. Το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Αλλά τα τραγικά γεγονότα που θα δημιουργηθούν στον κλάδο, άρα λοιπόν
Τρομερό. Και να σας πω κάτι, εμείς εδώ προπάντων στη Μακεδονία και στην υπηρετική χώρα, λοιπόν, πώς θα μπορέσει το βράδυ να βγει ο πελάτης, την ημέρα θα βγει. Το βράδυ, ξέρετε κανένα να κάθεται μέσα Απριλίου έξω, 10 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς. Όχι, ακριβώς. Όχι. Και έτσι, λοιπόν, πατέρα, να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Από τους τοπικούς φορείς, τι μπορεί να διεκδικήσει ο κλάδος? Έχετε σχολιάσει το αποτέλεσμα του προγράμματος για την περιφέρεια και το πόσο βοήθησε ή όχι τον κλάδο της εστίασης? Η επόμενη μέρα έχει σημασία. Τι μπορεί να διεκδικήσει ο κλάδος? Έρχομαι σε αυτό το κομματάκι αμέσως. Κοιτάξτε, εμείς θέλαμε, έτσι και αυτό ζητάμε. Λοιπόν, είναι κατακλείδι. Λοιπόν, κούρεμα σοβαρό. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Στο 6%. Το λάχιστον μέχρι που να έχουμε μια οικονομική ηρεμία. Γιατί να μην γίνει και στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εργασίας 80% του μισθολογικού κόστους? Και προς Θεού, έχουν αρχίσει, έχει ανοίξει το κανάλι, προσέξτε, των εξώσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χιλιάδες συνάδελφοι, λοιπόν, επάνω στην, είναι δηλαδή στο επάγγελμα της μίσθωσης, έχουν θέμα. Δηλαδή επαγγελματικά είναι άστοχοι, πώς να σου το καταλάβω. Ναι, είναι σαφές, είναι σαφές. Το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας αυτό, έτσι. Και το χειρότερο που είναι, λοιπόν, έτσι, που θέλουμε άμεσα, έτσι, άμεση ρευστότητα. Ναι. Δεν έχουμε δυνατότητα μέσω τραπέζης οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έτσι να πάρουν δάνειο. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είπαμε αυτό. 0,5% των δανείων δόθηκαν στις επιχειρήσεις δικές σας που αποτελούν ένα τεράστιο κλάδο αναλογικά με άλλους, έτσι. Πολύ και όμως πήραν ένα ελάχιστο ποσό. Και δεν είναι τραγικό να μιλάμε για ένα. Είναι παράδοξο. 5. Είναι παράδοξο. Ακριβώς, είναι παράλογο. Λοιπόν, όσο το για το τοπικό επίπεδο, λοιπόν, και αυτό είναι πολύ καλά που το αναφέρετε, γιατί πιστέψτε με, είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Λυσαρίδη. Αναφέρω ονόματα έτσι για να είμαστε καλά. Ναι. Επίσης, αυτά που θα αναφέρω, οποιοδήποτε έτσι μπορεί από τις τηλεδιασκέψεις να πάρει το αρχείο των τηλεδιασκέψεων για να τα δει. Είχαμε επανειλημμένως σχολιάσει και λέγαμε μην βάνετε μέγιστο ποσό το 40. Είναι πρόκληση. Αυτό που έγινε προσωπικά, ήμουν ο πρώτος ομιλητής, λοιπόν, και ήταν ο κύριος Γιάτσος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χαλίδης αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος του προγράμματος. Και τους είπα, όπως και οι άλλοι, μην βάνετε μέγιστο 40, βάλτε 15. Του ανέφερα ως παράδειγμα την περιφέρεια του Αιγαίου και τόνισα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί δεν κάνετε ένα κονδύλι ειδικά για την εστίαση, ο οποίος είναι νούμερος πληττόμενος κλάδος. Και μην βάζετε, πριν εκδοθούν τα αποτελέσματα, μην βάζετε το σαραντάρι, ούτως ώστε να πάρουν όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, τους τόνισα ότι η Ανατολική Μακεδονία είχε πάει σε άλλο τρόπο της επιδότησης, δηλαδή από 0 μέχρι 3 υπαλλήλους, 2.500 ευρώ. Από 1 μέχρι 3 υπαλλήλους, 3.500 ευρώ. Με αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος εντάχθηκε. Το αποτέλεσμα, βγήκαν τα αποτελέσματα και όπως ξέρετε, έχει γίνει έτσι το έλα να δεις, όπως λέμε απλά. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, στο διατάφτα, είχαμε τη διάσκεψη πριν 2 εβδομάδες, από ό,τι θυμάμαι, με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος αφεδέχτη το πρόβλημα, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Η δικαιολογία βέβαια ήταν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν τις προϋποθέσεις που κάνανε το πρόγραμμα εκείνο τον καιρό με αυτά που ήρθαν. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε το σχόλιο μου και την κρίση μου, λέω ο τεχνοκράτης ο οποίος δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός προγράμματος πρέπει και να έχει την δυναμική και την ικανότητα να δει τι θα γίνει έτσι στους επόμενους μήνες, πράγμα το που δεν έγινε. Τώρα, ο κύριος Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε εμέσως ότι προσπαθεί να βρει χρήματα, ούτως ώστε όσοι είναι κάτω των 23 μορίων, έτσι, να πάρουν οπωσδήποτε μια ενίσχυση. Και εδώ θα ήθελα οι συνάδελφοι μέσω του έγκυρου μαζικού μέσου που αντιπροσωπεύεται, ότι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα γίνει άμεσα ή λίγο αργότερα, και επίσης δεν έχουμε πληροφόρηση πόσο θα είναι τα ποσά. Έτσι, αυτό έχει αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό το οποίο ταλανίζει τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Κύριε Τσαπατζάρη, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ θερμά.